του Κυρίου πάντας ημών, τους βίλους να εορτή προς τους συναξαρτίου της εορτής. Και είναι σ' αλήθεια η σημερινή εορτή ευκαιρία να τιμήσουμε και να ημνήσουμε όλους τους Αγίους τους φίλους του Θεού. Τι έκαναν λοιπόν οι Άγιοι και τους αξίζουν ίμοι και εγκόμια. Το αποστολικό ανάγνωμα να φέρει πολλά και αξιοθαύμαστα κατορθώματά τους. Έφραξαν στόμα των λιονταριών, έβρισαν την καταστροφική δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τον κίνδυνο της φαγής, πήραν δύναμη και έγιναν καλά από αρρώστιες, αναδείχθηκαν ισχυροί και ανίκητοι στον πόλεμο, έστρεψαν σε πηγή τις εχθρικές παρατάξεις. Επιπλέον ο Θεόπνευστος Απόστολος εγκομιάζει και αυτούς που δοκίμασαν, εμπεγμούς και μαστιγώσεις, δεσμά και φυλακίσεις, καθώς και αυτούς που κυθοβολήθηκαν, κρυονίστηκαν και υπέμειναν και άλλα μαρτύρια και κακουχίες. Ποιο είναι όμως το θαυμαστό σε όλους αυτά, στην περίπτωση εκείνων που γλίτουσαν και έφυγαν στόματα μαχαίρας? Το θαύμα είναι φανερό, στην περίπτωση αυτών οι οποίοι εν πόνο μαχαίρας απέθαναν. Ποιο το θαυμαστό, και τα δύο είναι θαυμαστά, εξηγεί ο ερμηνευτής Γαβινός, διότι φανερώνουν πίστη η οποία κατορθώνει μεγάλα και πάθη μεγάλα. Πίστη έχει και αυτός που πιστεύει ότι ο Θεός μπορεί να γλιτώσει από τους κινδύνους και πράγματι σώζεται. Πίστη όμως έχει και αυτός που τόσο πολύ επιθυμεί τα αιώνια αγαθά, ώστε να προχωρεί στο μαρτυρικό θάνατο, όχι απλώς χωρισμό, αλλά και προθυμία και χαρά. Νικητής δεν είναι αυτός που γλιτώνει προσωρινά τη ζωή του, αλλά αυτός που υπομένει την οποία δυσκολία και μένει σταθερός μέχρι τέλος στον δρόμο του Θεού. Αυτός πραγματικά βαθίζει στα ίχνη των Αγίων πάντων, στον δρόμο της νίκης και οργείου δόξης. Ποιο είναι όμως το μυστικό αυτών των ανθρώπων που ευαρέστησαν τον Θεό και απέξαν τόσο μεγάλη τιμή και δόξα? Μα το αποκαλύπτει ο Άγιος Απόστολος, είναι η πίστη. Οι Άγιοι Πάντες διαπίστεως αντιγονίσαν τον Βασιλεία, επειδή είχαν πίστη, καταπολέμησαν και υπέρνεξαν βασίλεια και πέρνησαν πολλά ακόμη κατορθώματα. Και όταν μιλάμε για πίστη, εννοούμε πίστη στον αληθινό διαδικό Θεό, πίστη στον ανθρωπίσαντα Θεό λόγον, τον Ιησού Χριστόν, πίστη που ξεπερνά τη λογική και τις αισθήσεις και μεταγγίζει στην ψυχή απόλυτη εμπιστοσύνη και παντοδυναμία και την αγάπη του Θεού, πίστη που βλέπει τα μη βλεπόμενα και ενισχύει την προσδοκία. Άλλη ποιοτήση Αλίου, αυτή η πίστη που θέρμενε τις πληγές όλων των Αγίων και των Μαρτύρων, ας εμπνέει και η δική μας ζωή για να αντιμετωπίζουμε με ανδρεία και υπομονή τις κάθε είδος δυσκολίες, αφορώντες ίστον της πίστης αρχηγών και τελειωτήν Ιησού, δηλαδή στρέφοντας τα βλέμματα και την προσοχή μας στον Κύριο Ιησού, που είναι ο αρχηγός και θεμελιωτής της πίστεώς μας. Το 11ο κεφάλαιο της προσεβραίους επιστολής έχει χαρακτηριστεί ως ύμνος της πίστεως. Ωστόσο, τα εντυπωσιακά κατορθώματα της πίστεως που αναφέρονται εκεί είναι ελάχιστα σε σχέση με τα αναρρύθμιτα θαυμαστά σημεία που συναντούμε στη ζωή των Αγίων. Ο Άγιος Απόστολος τονίζει μάλιστα ότι μας περιβάλλει νέχος μαρτύρων, δηλαδή απειράριθμος πλήθος Αγίων μαρτύρων. Πόσο έχουμε να διδαχθούμε από τους Αγίους μας. Ο μεγάλος Σέρβος Θεολόγος, σύγχρονος Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβης, που εορτάζουμε αυτές τις μέρες της 11 Ιουλίου, έλεγε: «Η βία των Αγίων είναι η ορθόδοξη εγκυκλοπαίδεια. Εάν ποθεί στην αγάπη την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, την ελπίδα, την βραότητα,
την ταπείνωση, την μετάνοια, την προσευχή και οποιαδήποτε αρετή και άκτηση τους βίους των Αγίων θα βρεις ένα πλήθος Αγίων διδασκάλων για κάθε άσκηση και θα λάβεις τη βοήθεια της Χάριτος για κάθε αρετή. Εάν περνάς μαρτύρια για την πίστη σου στον Χριστό, οι βίοι των Αγίων θα σε παρηγορήσουν και θα σε ενθαρρύνουν, θα σε δυναμώσουν και θα σε αναπτερώσουν, ώστε τα μαρτύριά σου να μεταβληθούν σε χαρά. Οποιοδήποτε πειρασμό οι βίοι των Αγίων θα σε βοηθήσουν να τον νικήσεις και τώρα και πάντοτε. Ας αγαπήσουμε λοιπόν τα συναξάρια και τα μαρτυρολόγια που μας περιγράφουν τους βίους και τα μαρτύρια των Αγίων. Ας γνωρίζουμε ο καθένα μας τουλάχιστον τον βίο του Αγίου που φέρουμε το όνομά του ή του προστάτου και ποδιούχου μας. Γενικά ας έρθουμε πιο κοντά στους Αγίους μας για να ξεκολλήσει ο νους μας από τα γήινα και τα φθαρτά και να στραφεί στα ουράνια και τα αιώνια αγαθά. Μεταπόψεως.